Φοιτητική Σύλλογη Θεσσαλονίκη βρίσκονται ακόμα μια φορά έξω από το σχολείο που χθες συνέβησαν τα αποτρόπαια και καταδικαστέα γεγονότα. Ξεκαθαρίζουμε στους φασίστες, σε οποιαδήποτε φωνή στόχο έχει να σπείρει το μίσος, τη μυσαλλοδοξία, στη συνείδηση των νέων ανθρώπων, ότι δεν θα αφήσουμε εμείς, οι φοιτητές, ενωμένοι με τα αδέρφια μας, τους μαθητές, τους γονείς μας, τους εργαζόμενους, να γίνει πράξη ο στόχος τους. Προχωρούμε σήμερα σε μεγάλο συλλαλητήριο, 6,5 ώρα, στην πλατεία Τερψιθέας στη Σταυρούπολη. Καλούμε τους μαθητές, τα μαθητικά συμβούλια, που όλο αυτό το διάστημα, όπως και σε αυτό το σχολείο που βρισκόμαστε, ένωσαν τις φωνές τους με τους φοιτητές ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, διεκδίκησαν υγεία και μόρφωση, να ενωθούμε και σε αυτόν τον αγώνα μαζί, όπως κάναμε άλλωστε στον αγώνα μπροστά στη δίκη, στην καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, όπως κάναμε μπροστά στην δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ενωμένοι, οργανωμένα, μπορούμε να νικήσουμε τους φασίστες και να κάνουμε και να τους ρίξουμε εκεί πέρα που ανήκουν, στο σκοπό του την της ιστορίας. Η Ομοσπονδία καταδικάζει τις επιθέσεις που συνέβησαν χθες στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Όλοι αυτοί δεν έχουν καμιά σχέση με το μαθητικό κίνημα και φυσικά γι' αυτό το λόγο και το σύνολο της μαθητικής κοινότητας έχει απομονώσει όλους αυτούς τους μαθητές. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί σε εμάς, στους συλλόγους, το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι μαθητές βγήκαν συντεταγμένα από το σχολείο και επέστρεψαν το ίδιο συντεταγμένα μέσα στις αίθουσες. Την ίδια ώρα που δεκάδες συλλόγους μπαίνουν εμπόδια στην είσοδο στο σχολείο. Παρ' όλα αυτά, καλούμε τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς να απομονώσουν τέτοια στοιχεία και με συλλογικές διαδικασίες η μαθητική κοινότητα να βάλει στην άκρη όλους αυτούς που σπέρνουν το δηλητήριο μέσα στη μαθητική κοινότητα.